εδώ και δεκαετίες επενδύει στην πρόληψη. Παίρνουν μέτρα, εκπαιδεύουν κόσμο, ενεργοποιούν πολίτες, στελεχώνουν υπηρεσίες, στελεχώνουν ομάδες, εξοπλίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε όλη την Ευρώπη το θέμα της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς η χώρα μας και σε αυτόν τον τομέα είναι μακράν πίσω. Δεν ξέρω αν είναι και τελευταία ή υπάρχει κάποια άλλη πιο τελευταία χώρα από εμάς. Με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα τον πρώην συνάδελφο στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον Γενικό για την Πολιτική Προστασία, για αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί και αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Εμείς, εφόσον κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τις ουσιαστικές αρμοδιότητες με στελέχωση και με εξοπλισμό της αυτοδιοίκησης, ασφαλώς όχι μόνο θα είμαστε συμμέτοχοι, αλλά και θα είμαστε ενεργοί ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλες μας τις δυνάμεις. Ούτως ή άλλως, χωρίς να έχουμε και τυπικά την αρμοδιότητα, οι περισσότεροι δήμοι στη χώρα έχουμε με δικούς μας πόρους αγοράσει εξοπλισμό ή με κοινοπραξίες όπως έχουμε την εταιρεία εδώ των Δήμων της Βόρειας Ελλάδας και με δικές μας δυνάμεις έχουμε κινητοποιήσει και εθελοντικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζω ο Γενικός που προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση να το έχει πάντα στο μυαλό του και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχουν κατοχυρώσει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να το πετύχουμε κι εμείς εδώ ενεργοποιώντας τους πολίτες στις εθελοντικές ομάδες. Εμείς στο δικό μας το Δήμο ευτυχήσαμε να έχουμε μία από τις καλύτερες εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα που έχει εκπροσωπήσει μάλιστα τη χώρα και εκτός Ελλάδος σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, σε απεγκλωβισμούς. Μιλάω για την ΕΔΟΜΑΚ και πρέπει η πολιτεία να εξυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εθελοντικών ομάδων. Να είμαστε ασφαλείς και εμείς που χρησιμοποιούμε τους εθελοντές, αλλά να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά και νοσοκομιακά και ιατροφαρμακευτικά οι εθελοντές αν τυχόν προκύψουν ανάγκες. Για την ερώτηση που έγινε πιο μπροστά στο Γενικό για το δάσος, κατά τη γνώμη μου υπάρχει σοβαρό και μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς στα 3 προηγούμενα χρόνια δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον η πολιτεία. Μιλάω για την τεράστια καταστροφή η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα έχουν εξεραθεί ή έχουν ακόμη περισσότερα προσβληθεί. Αυτά τα οποία ήδη έχουν κοπεί, που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες δέντρα, θέτουν σε κίνδυνο τις κατοικίες που συνορεύουν, τις συνοικίες που είναι στα όρια του δάσους. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει κίνδυνος, αν δεν προλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου και του Αρμόδιου Υπουργείου να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα έτσι ώστε να συγκρατήσουν όχι απλά το νερό, γιατί με τα εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα ξυλίας και κλαδιών και με τις πευκοβολώνες που έχει συγκεντρωθεί, καταλαβαίνετε όλη αυτή η φερτή ύλη σε μια καταρακτώδη βροχή τι φαινόμενα μπορεί να δημιουργήσει και σε τι κίνδυνο μπορεί να θέσει όχι απλά τις περιουσίες των κατοικιών των ανθρώπων, αλλά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.